όπως σας είχα υποσχεθεί, βασιλόπιτα κέικ. Μετά από την παραδοσιακή τη Μυρνέικια, να φτιάξουμε και μια βασιλόπιτα κέικ. Εύκολη, γρήγορη και με λίγα υλικά. Πάμε πρώτα να δούμε τα υλικά μας. Σίγουρα αλεύρι, ζάχαρη κρυσταλλική, βανίλια, αλατάκι, baking powder. Κέικ χωρίς αυγά δεν γίνεται, οπότε χρειαζόμαστε τα αυγά, αλλά πρέπει να τα χωρίσουμε τους κρόκους από τα ασπράδια, γιατί με τα ασπράδια πρέπει να φτιάξουμε μια σφιχτή μαρέγκα. Μην ξεχάσετε, το βούτυρο που θα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να βγει έξω από το ψυγείο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα χρειαστούμε χυμό πορτοκάλι φρέσκο και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Αυτά είναι όλα τα υλικά. Τώρα θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Σε μίξερ πάντα και με τον αυγοδάρτη θα ξεκινήσουμε να χτυπήσουμε τα ασπράδια για να κάνουμε αυτή τη σφιχτή μαρέγκα με λίγο ζάχαρη που θα ρίξουμε μέσα. Βάλτε τη μισή από αυτή που σας γράφω. Στο τέλος θα βρείτε και αναλυτικά τη συνταγή. Όσο πιο πολύ τη δουλεύετε τη μαρέγκα γίνεται και αυτή ακριβώς που θα βγει τώρα, βλέπετε, στέκεται. Αυτή είναι η καλή μαρέγκα. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι να την αδειάσουμε, να πλύνουμε το μίξερ μας, να βάλουμε τώρα το φτερό που βλέπετε και θα χτυπήσουμε τώρα το βούτυρο να αφρατέψει με τη ζάχαρη και σιγά σιγά θα αρχίζουμε να ρίχνουμε τα υλικά μας μέσα. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να ξαναβάλουμε το σύρμα, τον αυγοδάρτη δηλαδή, για να χτυπήσουμε όλο το υπόλοιπο μείγμα. Προσέξτε το πως θα το κάνουμε και βάλτε με τη σειρά που ρίχνω και εγώ μέσα τα υπόλοιπα υλικά. Το αλάτι, το baking powder, τη βανίλια θα ρίξουμε τώρα, θα αφήσουμε να ανακατευτούν καλά και μετά πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να ρίχνουμε και τα υπόλοιπα, το ξύσμα πορτοκαλιού, το χυμό πορτοκάλι και το αλεύρι.
τέλος το χτύπημα με το μίξερ. Τώρα αυτό που θα κάνουμε, το μείγμα το συγκεκριμένο, θα το βάλουμε σε μια λεκάνη. Βλέπετε οι κινήσεις που κάνω είναι από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω. Θα ρίχνουμε σιγά σιγά τη μαρέγκα και θα έχουμε ακριβώς την ίδια κίνηση. Αυτό το κάνουμε γιατί η μαρέγκα έχει αέρα μέσα. Το χρειαζόμαστε τον αέρα. Θα φουσκώσει καλύτερα το κέικ μας. Απαλές, ελαφρές κινήσεις. Ακριβώς έτσι. Από κάτω προς τα πάνω. Όταν τελειώσουμε με αυτό, η συγκεκριμένη συνταγή που σας δίνω είναι για ένα ταψί που θα χρειαστείτε για την οικογένειά σας, κανονικό. Εγώ όμως θέλω να το μοιράσω σε δύο ταψάκια, γιατί πάντα όταν φτιάχνω βασιλόπιτα θέλω τη μία από τις δύο να την προσφέρω σε μία οικογένεια που ίσως τη χρειάζεται περισσότερο από εμένα. Λοιπόν, σε προθερμασμένο φούρνο σε 175 βαθμούς θα ψήσουμε για 1 ώρα και 15 λεπτά. Πρώτα όμως ας βάλουμε το φλουρί μέσα. Θα το τυλίξουμε με, αν και δεν επιτρέπεται, με αλουμινόχαρτο. Θα το βάλουμε μέσα τυχαία, γιατί ούτως ή άλλως αφού θα ψηθεί η βασιλόπιτα, το φλουρί θα μετακομίσει, θα πάει από τη μία μεριά στην άλλη και θα το δούμε όταν τη γυρίσουμε ανάποδα που έχει πάει το φλουρί. Βγήκε η βασιλόπιτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να την αφήσουμε λίγο να κρυώσει και μετά να τη γυρίσουμε τούμπα. Έτσι, η βασιλόπιτα αυτή γυρίζεται τούμπα. Θα ελέγξουμε αν έχει ψηθεί με ένα μαχαιράκι. Οπ, ψημένη, όμορφη. Οπότε, πάμε τώρα να τη διακοσμήσουμε από επάνω. Η τελευταία εκπομπή του χρόνου. Από τον καινούριο χρόνο σας έχω και άλλες εκπλήξεις, διαγωνισμούς, ωραία πράγματα που θα φτιάξουμε μαζί, μικρές συνταγές, απλές, εύκολες, αλλά προπάντων παραδοσιακές. Εμένα και από όλη την ομάδα του P-Video Studio σας ευχόμαστε η αυριανή μέρα να σας εύρει με υγεία, με αγάπη, με συγχώρεση. Ρίξτε μια ματιά στο διπλανό σας. Μπορεί να σας χρειάζεται μόνο για 2 δευτερόλεπτα να του πείτε μια καλή κουβέντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε το βιντεάκι και είσαστε νέοι στο κανάλι μας, κάντε μια εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι. Και πάλι μια καλή χρονιά για όλους μας, με υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.